Ενισχύσεις έστειλαν οι κουρδικές δυνάμεις στην υποκουρδικό έλεγχο περιοχή της Deir al-Zor στη βορειοανατολική Συρία προκειμένου να ελέγξουν την κατάσταση. Για περισσότερες από 5 ημέρες μένονται συγκρούσεις με Άραβες μαχητές που αποτελούν τμήμα των αποκαλούμενων δημοκρατικών δυνάμεων της Συρίας να έχουν εξεγερθεί μετά τη σύλληψη του στρατιωτικού του ηγέτη, ο οποίος κατηγορείται για ναρκεμπόριο, διασπάθηση χρήματος και μυστικές συναλλαγές με τον Μπασάρ αλ-Άσαντ. Υψηλόβαθμα στελέχη της Αμερικανικής κυβέρνησης που στηρίζουν τους Κούρδους και τις δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας επισκέφθηκαν την περιοχή σε μια απόπειρα να επανασυσπυρώσουν τα μέρη. Οι συγκρούσεις, σύμφωνα με κάποιες αναφορές, έχουν στοιχήσει τη ζωή έως και 150 ανθρώπων και τον τραυματισμό εκατοντάδων άλλων περιλαμβανομένων στον απολογισμό και αμάχων. Στο νότο συνεχίζονται οι διαδηλώσεις κατά του Μπασάρ αλ-Άσαντ. Οι Δρούζοι, που συνιστούν τη μεγαλύτερη κοινότητα στην περιοχή, κατηγορούν την κυβέρνηση της Συρίας ότι πήρε πίσω πολλαπλάσια τις αυξήσεις που έδωσε σε μισθούς δημοσίων υπαλλήλων και συντάξεις, αυξάνοντας τις τιμές των καυσίμων και προκαλώντας πληθωριστικές τάσεις σε όλα τα αγαθά.